Ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει να βομβαρδίζει τη λωρίδα της Γάζας, ισχυριζόμενος ότι κατευθύνει τα χτυπήματα και τις χερσαίες επιχειρήσεις του εναντίον μαχητών και αξιωματούχων της Χαμάς και πως ψάχνει όπλα, εκρηκτικά και σύραγγες. Επίσης έχει μπει μέσα στη Χάν Γιούνις και υπάρχουν αναφορές για σφοδρές μάχες στους δρόμους της πόλης. Κοιμόμασταν ήσυχα το βράδυ και το σπίτι ήταν γεμάτο από παιδιά και γυναίκες. Ξαφνικά μας βομβάρδισαν και έπεσαν πάνω μας συντρίμμια. Οι κάτοικοι της Χαν Γιούνις έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν την πόλη για λόγους ασφαλείας. Όμως διεθνείς οργανισμοί επισημαίνουν πως δεν υπάρχει πια κανένα ασφαλές σημείο στην λωρίδα της Γάζας. Ο αριθμός των νεκρών συνεχίζει να αυξάνεται. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας που ελέγχεται από τη Χαμάς, από τα 1.207 καταγεγραμμένα θύματα μετά το τέλος της εκεχηρίας, το 70% είναι γυναίκες και ανήλικοι. Στη Βόρεια Γάζα και το τελευταίο νοσοκομείο που συνέχιζε να λειτουργεί έμεινε από καύσιμα. Η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα καταγγέλει ότι οι άμαχοι της Γάζας ζουν την απόλυτη φρίκη. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου ισχυρίστηκε πως η χώρα του κερδίζει τον πόλεμο και ότι έχει ήδη εξοντώσει τους μισούς διοικητές της ηγετικής ομάδας της Χαμάς. Ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων είπε ότι η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού θα πρέπει να έχει πρόσβαση στους 138 ομήρους που κρατούνται ακόμη. Καθώς ο Ισραηλινός στρατός επεκτείνει τις επιχειρήσεις του για την εξάρθρωση της Χαμάς στη Γάζα, δεν έχουμε χάσει ούτε στιγμή από τη σκέψη μας την κρίσιμη αποστολή μας. Να σώσουμε τους ομήρους μας και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους φέρουμε σπίτι. Την Τετάρτη, ο στρατός του Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι εντόπισε στη λωρίδα της Γάζας τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής κρύπτη όπλων.